Αύριο περιμένουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Ιβανόφιο με αντίπαλο τον Απόλλωνα Πατρών, μια ομάδα που είχε κερδίσει τον Ηρακλή στην Πάτρα στον πρώτο γύρο. Σίγουρα θα έχει τις δυσκολίες του, μια σημαντική αναμέτρηση με τον κόσμο. Ευχή μας είναι να γεμίσει το γήπεδο για ένα παιχνίδι που θα κρίνει πολλά για το μέλλον και για την δεύτερη θέση που ο Ηρακλής θέλει να τερματίσει σε αυτήν, στην κανονική διάρκεια και φυσικά για τη συνέχεια με τα play-off, ανάλογα με το ποια ομάδα θα τερματίσει στην τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη θέση. Γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για αυτές τις θέσεις. Πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Δημήτρη Καλαϊτζίδη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας, και να του πω και στον αέρα να του ζήσει η κορούλα, καθώς πρόσφατα έγινε πατέρας για δεύτερη φορά. Δημήτρη, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Καλησπέρα, καλησπέρα και εγώ να ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Χαιρετίσματα στο μικρό που Είναι ακούγεται στο καλά. βάθος. Πολύ ευχαριστώ εδώ. Μιας και το ανέφερα, φαντάζομαι παίζεις δύο φορές τώρα με ψυχολογία, έτσι. Μετά και τη μικρή. Κοίτα, αυτό το γεγονός, το είχαμε ζήσει πρώτη φορά με το μεγάλο. Το ζήσαμε και τώρα, όσοι έχουν γίνει γονείς και πατεράδες, ξέρουν ότι είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Και αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έπεσε η μέρα της γέννησης της κόρης σου και με παιχνίδι. Ήταν την παραμονή του αγώνα με την Αγιά. Την Παρασκευή γέννησε σύζυγος και Σάββατο είχαμε το μάτς μέσα στην Αγιά. Μετά από λίγες ώρες, έτσι, εκεί δεν σκέφτεσαι κάτι άλλο, λες πάω να παίξω κανονικά. Εντάξει, όλα πήγανε καλά, όχι ευτυχώς. Και αυτό λέγαμε. Τουλάχιστον έγινε Παρασκευή, μπορούσα να είμαι εδώ, να είμαι δίπλα της. Πήγαινε όλα καλά στη Γέννα. Οπότε μετά εντάξει. Ο μικρός ήταν καλά, η μικρή καλά, η σύζυγος καλά. Εντάξει, η ζωή συνεχίζεται και παίξαμε κανονικά τον αγώνα. Και ο Ηρακλής είναι καλά, τουλάχιστον αυτό δείχνει στα τελευταία παιχνίδια, γιατί όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει και μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Έχετε μια σταθερότητα μετά την ήττα από το Περιστέρι, με την έλευση και του νέου προπονητή, του κυρίου Χατζικυριακίδη. Δείχνετε ότι τα παιχνίδια τα ελέγχετε και τα κερδίζετε στο τέλος. Βέβαια τώρα έρχεται ένα τελείως διαφορετικό μάτς. Ναι, σίγουρα εντάξει και μετά την αλλαγή προπονητή και μετά την ήττα του Περιστέρι που μείναμε ουσιαστικά αρκετά πίσω σε σχέση με την πρωτιά. Η ομάδα έχει αλλάξει κάποια πράγματα, προσπαθεί βέβαια να προσαρμοστεί στα θέλω του νέου προπονητή. Εντάξει, θα μου πεις, είχαμε και πιο βαθύ πρόγραμμα, δηλαδή αυτά τα 5-6 παιχνίδια που παίξαμε ήταν με αντιπάλους όχι τόσο μεγάλης δυναμικότητας, αλλά παρόλα αυτά τα εκτός έδρας δεν πάβουν να είναι πάντα εκτός έδρας. Στον Ακαδικό κερδίσαμε στην παράταση. Εντάξει, μες στο Μαρούσι μια δυνατή ομάδα κάναμε να φανεί εύκολο. Τώρα μες στον Παπάγου. Εντάξει, η ομάδα έχει δείξει ότι είναι σε καλή κατάσταση και θέλουμε να το αποδείξουμε και αύριο σε αυτόν τον αγώνα με τον Απόλλωνα όπως είπατε. Έχουμε χάσει στον πρώτο γύρο μέσα στην Πάτρα. Λογικά η Πάτρα δείχνει ότι και αυτή θα είναι στα play-off. Είναι ουσιαστικά διπλό, επειδή έτσι όπως είναι πλέον τα play-off, Ναι. σίγουρα είναι για μας και για μας ένας τελικός, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση η Πάτρα να μας κάνει ένα 2-0 και να πάει, και δηλαδή μπορεί δηλαδή, και με ήττα πάλι να τερματίσουμε δεύτερη και η Πάτρα να μας έχει 2-0. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θέλουμε ούτως ή άλλως να πάει το 1-1 το μεταξύ μας, αλλά είναι και σημαντικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Από την πρώτη στιγμή βέβαια που ήρθε και ο καινούργιος προπονητής, είπαμε ότι αγώνα-αγώνα, έχουμε μείνει πίσω σε σχέση με το Περιστέρι, αλλά παρόλα αυτά έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Θέλω να συνεχίσουμε αυτό το νικηφόρο σερί. Πόσο αγχωτική η αλήθεια είναι αυτή η σκέψη ότι δεν θέλω με τίποτα το 2-0. Γιατί ο Ηρακλής κάνει πολύ καλύτερη πορεία από τον Απόλλωνα Πάτρας, που δεν είναι τόσο σταθερός, δεν είναι και τόσο καλός, έχει χάσει αρκετά παιχνίδια. Αλλά υπάρχει αυτή η ήττα στον πρώτο γύρο που τώρα την έχουμε μπροστά μας. Πόσο σας αγχώνει αυτό το ότι Εντάξει, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσω αύριο. εντάξει, πλέον και από πέρυσι όσοι ήμασταν, εντάξει, και τα υπόλοιπα και τα περισσότερα παιδιά έχουν μάθει να κάνουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Αυτό το πρέπει είναι ούτως ή άλλως στην καθημερινότητά μας. Πέρυσι, άμα αναλογιστείς, όλο το δεύτερο γύρο παίζαμε με το πρέπει να μην χάσουμε. Ναι. Και άμα καλωσορίσει το πρόγραμμα, πρώτη-τελευταία αγωνιστική είχαμε τον Αστακό στην έδρα μας, ο οποίος μας είχε κερδίσει και θα βγαίνει, είχε βγει πέμπτος και μαθηματικά. Εμείς γίναμε δεύτεροι μαθηματικά, εκτός απρόπτου, και παίζαμε στην έδρα μας ένα μάτσο με τον Αστακό που μπορεί να μας και έκανε 2-0 και ο Αστακός. Σωστά, ναι. Το Και να πήγαινε αντιμετωπίσατε, πιο οπότε η εμπειρία, λες, είναι ολέ. σημαντική, έτσι, σε αυτό. Ναι, σίγουρα είναι πολύ. Αλλά πιστεύω δεν μας φορτίζει παραπάνω. Έχουμε μάθει ούτως ή άλλως
να αγωνιζόμαστε με το πρέπει, ειδικά και φέτος η ομάδα χτίστηκε για να πρωταγωνιστήσει στην Α2. Το πρέπει υπάρχει σε κάθε αγώνα. Σίγουρα έχουμε στο μυαλό μας αυτό το ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ο Απόλλωνας να μας κάνει το 2-0. Αλλά πλέον και με τις ήττες που έχουμε κάνει, τις τρεις ήττες, δύο και όλα εντός έδρας, δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη ήττα και για άλλο στραβοπάτημα. Mm-hmm. Κάτι ανάλογο θα σκεφτούμε όταν έρθει και το παιχνίδι στη Λευκάδα, για παράδειγμα, έτσι, που και εκεί πρέπει να ναι, ισοπαρίσετε. Πλέον και από την αρχή και η ομάδα, σίγουρα αυτές οι δύο ήττες, πέρα από το Περιστέρι, που για να μην με κυπάλους που μπορεί να συναντήσει τα play-off, το έχει στο μυαλό σου, αλλά σίγουρα δεν σκέφτεσαι να κερδίσει το επόμενο παιχνίδι. Λέγαμε νωρίτερα μαζί για την έλευση του νέου προπονητή. Ναι. Πέρα από το ψυχολογικό κομμάτι, πέρα από αυτό το κλασικό και κλισέ που λέμε όλοι, το ηλεκτροσόκ που μπορεί να φέρει στα αποδυτήρια, ναι, τι άλλο θεωρείς ότι έχει γίνει αυτές τις εβδομάδες που τον ζεις καθημερινά, δουλεύετε μαζί? Εντάξει, προσπάθησε να αλλάξει κάποια πράγματα στον τρόπο που παιχνιδιού μας, να γίνουμε πιο επιθετικοί στην άμυνα, να τρέχουμε περισσότερο στον ενδιασμό, προσπάθησε αυτός να βάλει κάποιες αρχές στο παιχνίδι μας. Εντάξει. Και από αυτό που είπα και πριν, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε όλοι στα φέρετρα. Mm-hmm. Πλέον είστε και έχετε αυξηθεί, ή μάλλον υπήρξε μια απώλεια, έχει φύγει ο Μπούμπαλο, έχει έρθει ο Ουάσιγκτον. Ναι. Η συμμετοχή του συνοδεύτηκε με 13 πόντους στο πρώτο παιχνίδι στο Παπάγου. Θεωρείς ότι όσο περνάει ο καιρός μπορεί να βοηθήσει ακόμα περισσότερο την ομάδα? Σίγουρα. Έδειξε και ακόμα και με μια φανταστική προπόνηση μέσα στον Παπάγου. Σε 13-14 λεπτά, δεν θυμάμαι το χρόνο του, ήταν πολύ ποιοτικός. Δηλαδή και οι επιλογές που πήρε θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και όσο προπονείται και είναι καλά και σωματικά, αυτό θα φαίνεται από αγώνα σε αγώνα, πιστεύω. Και είναι κάτι που και η ομάδα φαίνεται ότι το χρειαζόταν. Και ελπίζουμε δηλαδή να ανέβει κι άλλο, να φτάσει δηλαδή, γιατί έχει κάποια παραπάνω κιλά, αλλά προπονείται κανονικά και προσέχει, ώστε να φτάσει να μας βοηθήσει κι αυτός όσο παραπάνω μπορεί. Είναι μια επιλογή που μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε πλήρης και ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα να μπει μέσα και να δώσει αυτό που λέμε ανάσες, έτσι? Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Είναι πάρα πολύ ποιοτικός παίχτης, πολύ έμπειρος, με την μπάλα στα χέρια, όχι, διαβάζει το παιχνίδι και ελπίζουμε να είναι καλά και να είναι ακόμα καλύτερα και στη συνέχεια. Να ευχηθούμε με την νίκη αύριο και ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά για τελευταία ερώτηση την κρατάω αυτή, την κάνω σε όλους τους παίχτες του Ηρακλή, στους συμπαίχτες του, το πόσο, εσύ βέβαια έζησες και πέρυσι την πολύ μεγάλη προσπάθεια που δυστυχώς στο τέλος δεν ανταμείφθηκε, το πόσο κάθε μέρα σκέφτεστε την Α1, το πόσο πολύ το ζείτε, ότι θα το κάνω στο τέλος. Το σκεφτόμαστε τόσο όλοι που έχουμε πιστεύω στο μυαλό μας ότι και θέλουμε να τα καταφέρουμε, αλλά όλα αυτά, όλο και το πρωτάθλημα φέτος και μπορεί ακόμα και τα δεύτερα αποπατήματα, έχουμε πει ότι δεν είναι κλεισέ το αγώνα-αγώνα και Σάββατο-Σάββατο. Ναι. Οπότε εντάξει, θέλουμε και προσπαθούμε να σκεφτόμαστε το αυριανό μας με την Πάτρα και όλοι πιστεύω στο πίσω μέρος του μυαλό μας έχουμε και ομάδα, είπαμε, χτίστηκε για να πρωταγωνιστήσει και να ανέβει. Αυτό τον μπαμπά το ακούς και στο γήπεδο, έρχεται ή όχι ακόμα? Έρχεται στο γήπεδο. Με το καλό αύριο λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, χάρηκα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.